Καλώς ήλθατε στο κανάλι Greek of the Rings. Συνεχίζουμε τα αφιερώματά μας στις περιοχές της Μέσης Γης. Η γεωγραφία στον κόσμο του Tolkien παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από μόνη της, καθώς υπάρχει πληθώρα στοιχείων και πληροφοριών για τις διάφορες τοποθεσίες και περιοχές που συναντάμε στην εξιστόρηση των γεγονότων των τριών βασικών εποχών. Πολλές φορές τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε μία εποχή είναι στενά συνδεδεμένα με την ιστορία της περιοχής και των λαών και πλασμάτων που κατοικούσαν ή εμφανίστηκαν εκεί. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Στο αφιέρωμά μας για τη Minas Tirith είχαμε κάνει μια πρώτη αναφορά στην πόλη με την οποία ήταν συνδεδεμένη η μετέπειτα πρωτεύουσα της Gondor. Αυτή δεν ήταν άλλη από τη Minas Ithil. Ο αναγνώστης συναντά τη συγκεκριμένη περιοχή στην τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών με το μετέπειτα όνομά της που είχε πάρει κατά την τρίτη εποχή. Τότε η πόλη λεγόταν Minas Morgul και ήταν η έδρα των τρομερών Nazgûl. Η ιστορία της όμως ξεκινά πολύ πριν τα γεγονότα του πολέμου του Δαχτυλιδιού, καθώς η πόλη Φρούριο πέρασε από πολλά στάδια για να καταλήξει να γίνει το σκοτεινό άντρο των υπηρετών του Σάουρον. Στο σημερινό μας βίντεο θα αναλύσουμε την τραγική ιστορία και όλα όσα γνωρίζουμε για τον πύργο της σκοτεινής μαγείας, τη Minas Morgul. Το όνομα Minas Morgul αποτελείται από τη σύνταριν λέξης Minas που σημαίνει πύργος και Morgul που μεταφράζεται ως σκοτεινή μαγεία. Ξεκίνησε ως φρούριο του βασιλείου της Gondor στα ανατολικά του σύνορα με τη Mordor. Όταν οι Dúnedain έφτασαν στη Μέση Γη, ίδρυσαν δύο βασίλεια. Το πρώτο ήταν το βασίλειο της Arnor στο βορρά, το οποίο είχε σαν έδρα ο Elendil. Το δεύτερο βασίλειο των Dúnedain ήταν αυτό της Gondor στο νότο της Μέσης Γης, στον οποίο κατοικούσαν οι γη του, οι Sildur και Anarion. Η Minas Ithil, που στα Sindarin μεταφράζεται ως ο πύργος του φεγγαριού, ήταν η έδρα του Isildur. Αντίστοιχα, η Minas Anor, ο πύργος του ήλιου, είχε χτιστεί για να προστατεύει την Gondor από τους ανθρώπους των Λευκών Βουνών ή Ered Nimrais. Ο πύργος αυτός ήταν η έδρα του Anarion, που όπως είδαμε στο αντίστοιχο βίντεο, εξελίχθηκε στον πύργο της Φρουράς, τη Minas Tirith. Η Minas Ithil ήταν χτισμένη στην κοιλάδα Morgul, στους πρόποδες των βουνών της Σκιάς ή Efel Duath. Η τοποθεσία αυτή επέτρεπε στους ανθρώπους της Gondor να ελέγχουν την περιοχή του Ιθίλιεν αλλά και τα δύο περάσματα που οδηγούσαν στη Mordor, το Morgul Pass και το τρομερό Kirith Ungol. Στην πόλη ήταν τοποθετημένη και μία από τις πέτρες της όρασης, τα πανίσχυρα Παλαντήρι, που οι Dúnedain είχαν φέρει μαζί τους από το Νούμενορ. Το Παλάντιρ αυτό μπορούσε να επικοινωνεί με το αντίστοιχο που βρισκόταν στη Minas Anor, αλλά και με τη μεγαλύτερη σφαίρα του βασιλείου που βρισκόταν στην τότε πρωτεύουσα της Gondor, την Osgiliath. Στο απόγειό του, ο πύργος του φεγγαριού ήταν ένα πανίσχυρο φρούριο της Gondor, με τα κτίρια του να λούζονται από το φεγγαρόφως και οι δρόμοι και τα προπύργια του να σφίζουν από ζωή. Τα τείχη της από λευκό μάρμαρο άστραφταν και μπορούσαν να φανούν από χιλιόμετρα μακριά. Προς τα τέλη της δεύτερης εποχής, μια ξαφνική επίθεση του Σάουρον στη Minas Ithil θα οδηγήσει στην κατάληψη της πόλης. Ο Isildur θα καταφέρει να διαφύγει παίρνοντας μαζί του ένα σπόρο του λευκού δέντρου της Minas Ithil, το οποίο μετέπειτα θα φυτέψει στη Minas Tirith. Τον επόμενο χρόνο όμως, ο αδερφός του Anarion θα επανακαταλάβει την πόλη διώχνοντας τις δυνάμεις του Σάουρον. Η Minas Ithil θα συνεχίσει να διοικείται από τους διαδόχους του Isildur μέχρι τα χρόνια του πολέμου της τελευταίας συμμαχίας ξωτικών και ανθρώπων. Τότε οι δυνάμεις του Elendil και του Gil-galad θα βαδίσουν προς τη Mordor και θα νικήσουν τον Σάουρον στη μάχη του Dagorlad. Ο Anarion θα πέσει νεκρός σε αυτόν τον πόλεμο, όπως και ο πατέρας του Elendil, αφήνοντας τον αδερφό του τον Isildur ως τον βασιλιά των Dúnedain. Στη Minas Ithil θα παραμείνει μια μικρή φρουρά με αποστολή να φυλά τη δυτική είσοδο της Mordor. Στα πρώτα χρόνια της τρίτης εποχής, το βασίλειο της Gondor θα πέσει θύμα του μεγάλου λοιμού που οδήγησε στο να εγκαταληφθούν και πολλά προπύργια του βασιλείου τόσο μέσα στην επικράτεια της Gondor όσο και στην κατεκτημένη Mordor. Αυτή θα είναι και η μοίρα της Minas Ithil, η φρουρά της οποίας θα αποδεκατεστεί. Έτσι θα μπορέσουν οι υπηρέτες του Σάουρου να επιστρέψουν σιγά σιγά στη Mordor και να την προετοιμάσουν για την επανεμφάνιση του σκοτεινού Άρχοντα. Ανάμεσα σε αυτούς τους υπηρέτες, οι πιο τρομεροί ήταν τα 9 Nazgûl, τα δαχτυλιδοφαντάσματα, με αρχηγό τους τον Witch King της Angmar. Τα Nazgûl με τις δυνάμεις τους θα επιτεθούν στη Minas Ithil. Οι ελάχιστοι υπερασπιστές που είχαν απομείνει δεν θα μπορέσουν να προβάλλουν αντίσταση, και έτσι η πόλη θα πέσει στα χέρια των υπηρετών του Σάουρον. Τα Nazgûl θα βρουν και το Παλάντιρ της πόλης, το οποίο θα χρησιμοποιεί ο Σάουρον έκτοτε για να επικοινωνεί και να επηρεάζει τους χρήστες των εναπομείναντων Παλαντήρι. Η πόλη θα αλλάξει υπό την κατοχή των Nazgûl, από ένα ανθρώπινο φρούριο που έλαμπε στο φως του φεγγαριού, θα μετατραπεί σε ένα πύργο σκοτεινής μαγείας όπου κατοικούσαν μόνο δυνάμεις του κακού, με πρώτα τα δαχτυλιδοφαντάσματα.
Το λευκό φως που ακτινοβολούσαν τα μαρμάρινα τείχη θα μετατραπεί σε μια θαμπή πρασινοπή καταχνιά. Το ίδιο το σύμβολο της Μίνας Ίθιλ, που δεν ήταν άλλο από την ημισέλινο, θα αλλοιωθεί και αυτό καθώς θα προσθεθεί μια νεκροκεφαλή. Κάτω από αυτό το λάβαρο, τα Νάζγουλ θα συγκεντρώσουν το δικό του στρατό στη Μίνας Μούργουλ, ταγμένο στην υπηρεσία του Άρχοντα της Μόρντορ. Ο τελευταίος βασιλιάς της Γκόντορ θα προσπαθήσει να πάρει πίσω την πόλη βαδίζοντας προς τα εκεί με μία μικρή δύναμη από το αποδεκατισμένο βασίλειο, αλλά θα χαθεί για πάντα. Έτσι, η διοίκηση του βασιλείου θα περάσει στους επιτρόπους, οι οποίοι από την έδρα τους στη Μίνας Τίριθ θα προσπαθήσουν να οχυρώσουν το πύργο της Φρουράς για να προετοιμαστούν για την αναπόφευκτη επίθεση του Σάουρον και των δυνάμεων της Μόρντορ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του δαχτυλιδιού, ο Φρόντο Μπάγκινς μαζί με τον Σαμ θα φτάσουν μπροστά στην πύλη της Μίνας Μόργκολ στην πορεία τους προς το βουνό του Χαμού. Εκεί θα γίνουν μάρτυρες της εξόδου του γιγάντιου στρατού της πόλης, ο οποίος υπό την αρχηγία του ίδιου του Witchking θα βαδίσει προς την πρωτεύουσα της Γκόντορ. Οι δυνάμεις της Μίνας Μόργκολ θα βρουν μικρή αντίσταση στα ερείπια της Οσγκίλιαθ και στη συνέχεια θα φτάσουν στο πεδίο του Πέλενορ, όπου θα λάβει χώρα η πολιορκία της Μίνας Τίριθ. Εκεί, όπως γνωρίζουμε, θα ιτηθούν και ο Witchking θα πέσει νεκρός. Στη συνέχεια, ο στρατός της Δύσης θα φτάσει μπροστά στη Μίνας Μόργκολ και θα καταστρέψει τη γέφυρα που οδηγούσε προς την κεντρική πύλη της πόλης, ενώ θα βάλει μεγάλες φωτιές γύρω της. Μετά το τέλος του πολέμου του δαχτυλιδιού, τόσο το κυρίαρχο δαχτυλίδι όσο και τα Νάζγκουλ θα καταστραφούν, ενώ οι δυνάμεις του Σάουρον θα σκορπίσουν. Ο βασιλιάς Ελέσαρ θα διατάξει την πλήρη καταστροφή της πόλης, καθώς η άλλοτε μαγευτική Μίνας Ίθιλ είχε διαφθαρεί ολοκληρωτικά από τους αιώνες που η σκοτεινή μαγεία των Νάζγκουλ σκέπαζε ολόκληρη την πόλη. Μέχρι μάλιστα να περάσουν χρόνια για να εξαγνιστεί πλήρως η περιοχή, σε κανέναν άνθρωπο δεν επιτρεπόταν να κατοικεί εκεί. Δεν μας είναι γνωστό αν τελικά χτίστηκε κάτι στην τοποθεσία του πύργου κατά την τέταρτη εποχή. Έτσι τελειώνει η ιστορία και όλα όσα γνωρίζουμε για τη Μίνας Μόργκολ, την άλλοτε σπουδαία και λαμπερή πόλη της Γκόντορ που μετατράπηκε στη σκοτεινή έδρα των τρομερών Νάζγκουλ. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και να ακολουθήσετε και τα υπόλοιπα αφιερώματα στη γεωγραφία της Μέσης Γης. Εγγραφείτε στο κανάλι και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις, καθώς θα ακολουθήσουν πολλά νέα βίντεο και αφιερώματα στον κόσμο και το lore του σύμπαντος του J.R.R. Tolkien. Μπορείτε επίσης, αν θέλετε, να στηρίξετε το κανάλι και στο Patreon. Υπάρχει ένα επίπεδο συνδρομής, ενώ οι υποστηρικτές θα έχουν ειδική ονομαστική αναφορά στο τέλος κάθε νέου βίντεο και θα μπορούν να ψηφίζουν για τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν στο κανάλι. Μπορείτε να βρείτε το ανάλογο link στην περιγραφή του βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω να σας δω ξανά στο επόμενο ταξίδι μας στον κόσμο της Μέσης Γης.